Τέλος, καλό, όλα καλά για την αρδευτική περίοδο στη Θεσσαλία, παρά την παρατεταμένη ανομβρία, με τον εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιώργο Λαδόπουλο, να εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για το πνεύμα συνεργασίας που επικράτησε. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα και οργανώνουμε την επόμενη αρδευτική περίοδο. Δηλαδή, καλάμε τα πρόχειρα φράγματα, τα οποία είναι με δαπάνη της Περιφέρειας, σε όλο τον τόπο, για να αποφύγουμε τις πιθανόν πλημμύρες, μια και μπήκαμε σε φθινόπωρο. Σχεδιάζουμε όλη τη διαχείριση για τον επόμενο χρόνο, και διοικητικά και διευθυντικά. Για παράδειγμα, θα σας πω, δεν είναι επίτευγμα ότι ποτίσαμε τον κόσμο, είναι μεγάλη προσφορά και μείωση του κόστους, αυτό που πάρα πολλοί λένε, αλλά κανείς δεν βάζει πλάτη, παραγωγής, το ότι ο Περιφερειάρχης με προσωπική του επιθυμία και εντολή για όλο το καλοκαίρι διέθεσε προσάρδευση το αντιλιοστάσιο της Κάρλας, με αποτέλεσμα η δαπάνη να μην επιβαρύνει τους αρδευτές. Είναι πολύ σημαντικό, εκτιμώ ότι είναι πάνω από 2 ευρώ το στρέμμα. Δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο σε σχέση με τη συνεργασία και την υπευθυνότητα που δείχνουν οι περιφερειακές ενότητες, την αλληλεγγύη και την αδελφικότητα, με αποτέλεσμα όταν είχαμε τα δύσκολα, γιατί η τροφοδοσία δυστυχώς γίνεται από την Ανατολική Θεσσαλία, από τη Δυτική Θεσσαλία στην Ανατολική, για 20 μέρες σιγά, ήρεμα, χωρίς θόρυβο, για να δημιουργήσουμε άγχος και πανικό, το υδρολυτικό της Πλαστήρα δούλευε 20 μέρες στη μέγιστη δυνατότητα, με αποτέλεσμα να καλύψουμε και τον κάμπο της Λάρισας. Στο ίδιο μήκος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος χθες ανέβασε τους τόνους για τη στασιμότητα στα έργα του Αχελώου, ο κύριος Λαδόπουλος επανέφερε και πάλι το αίτημα. Ο μονόδρομος της λύσης είναι τα παράλληλα έργα του Αχελώου, η μεσοχώρα, η οποία θα αποδώσει και ενέργεια, και πράσινη ενέργεια, και ανάπτυξη, και οικονομική συναλλαγή, και νερό φυσικά. Η Σικιά. Και όλα αυτά τα έργα πια επιβάλλονται για να ζει αυτός ο κόσμος σε αυτόν τον τόπο με ασφάλεια.